Να καλημερίσω το Προεδρείο, τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ και να μιλήσουμε για τις ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς του υπερηχογραφήματος, της μαγνητικής τομογραφίας και νεότερων απεικονιστικών μεθόδων. Ποιες είναι οι μέθοδοι εξέτασης του μαστού? Είναι η ψηφιακή μαστογραφία, με τη νεότερη εξέλιξή της στην ψηφιακή μαστογραφία με ενδοφλέμβια αίγηση και γραφικού μέσου. Είναι το υπερηχογράφημα, με τις νεότερες εξελίξεις στην ελαστογραφία και το ABUS, το αυτοματοποιημένο σύστημα υπερήχων, η μαγνητική τομογραφία, η τομοσύνθεση, η κλινική εξέταση και η βιοψία. Ας ξεκινήσουμε με το υπερηχογράφημα. Να δούμε ποιες είναι οι ενδείξεις του υπερηχογραφήματος στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Πρώτα απ' όλα σε γυναίκες με ετερογενώς ή εξαιρετικά πυκνούς μαστούς της κατηγορίας ACR3-4, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ή όταν υπάρχει υποψία για καρκίνο, οι οποίες δεν είναι όμως υποψήφιες ή δεν έχουν πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία. Και να πούμε ότι το υπερηχογράφημα γίνεται συμπληρωματικά προς τη μαστογραφία. Η δεύτερη περίπτωση προσυμπτωματικού ελέγχου είναι για τον έλεγχο της ακυρότητας ενθεμάτων. Να πούμε ότι με τη μελέτη που έγινε του Αμερικανικού Κολεγίου Ακτινολογίας, ο συνδυασμός περιχογραφήματος και μαστογραφίας αύξησε το ποσοστό ανίχνευσης καρκίνων του μαστού κατά 28% σε γυναίκες υψηλού κινδύνου με πυκνούς μαστούς. Είπαμε ότι γίνεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο έχει ένδειξη σε γυναίκες κατηγορίας ACR3-4. Εδώ βλέπετε τις κατηγορίες. Όσο αυξάνεται η κατηγορία, αυξάνεται η πυκνότητα του μαστού, δηλαδή είναι πιο πυκνός η νόδη και αδενικά στοιχεία, πιο άσπρος όπως τον βλέπετε, ενώ ταυτόχρονα από κάτω βλέπετε ότι μειώνεται η ευαισθησία όσο αυξάνεται το ACR. Να δούμε ένα παράδειγμα. Σε αυτή τη μαστογραφία, η οποία είναι κατηγορία ACR4, έχουμε έναν εξαιρετικά πυκνό μαστό. Η ευαισθησία είναι μειωμένη από τη μαστογραφία, είναι δύσκολη μαστογραφική ανάγνωση. Η γυναίκα αυτή έκανε υπερηχογράφημα και από το υπερηχογράφημα βρέθηκε στο άνω τμήμα του δεξιού μαστού ένα κυστικό σχηματισμό. Στο κάτω του αριστερού ένα ομαλό υποχογενή σχηματισμό, ο οποίο αφορούσε σε ένα αδένωμα. Και το σημαντικότερο, στο κάτω τμήμα του δεξιού μαστού, ένα ανώμαλο υποηχογενή σχηματισμό με ανώμαλα όρια, το οποίο αφορούσε σε πορογενέ διθυτικό grade 3. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η σπουδαιότητα του υπερήχου στου πυκνού μαστού. Λίγα πράγματα θα πούμε για το ABUS. Είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα υπερήχων, όπου ανασυνδυάζονται πολλές δυσδιάστατες στο μέσο του, ώστε να πάρουμε μια 3D ογκομετρική απεικόνηση του μαστού. Ενδείκνεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο σε πυκνούς μαστούς και στην προχειρητική διάγνωση και τοπική σταδιοποίηση. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι ανεξάρτητο από το χειριστή. Είπαμε, η δεύτερη κατηγορία που έχει ένδειξη στον προσυμπτωματικό έλεγχο υπέρηχος είναι ο έλεγχος ακυρότητας ενθεμάτων. Εδώ βλέπετε ένα ένθεμα με ομαλό περίγραμμα, σε αντίθεση με αυτή την περίπτωση όπου έχει συμβεί ρήξη εκτός κάψας. Να δούμε ποια είναι η θέση του περιχογραφήματος στη διάγνωση και προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου. Πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχει ψηλαφίτη βλάβη, με σκοπό να απεικονιστεί αυτή και να χαρακτηριστεί. Είναι συμπαγή, σκιστική, καλοήθης, κακοήθης, ή όταν υπάρχουν συμπτώματα, όπως για παράδειγμα έκρημα της θηλής. Δεύτερον, όταν υπάρχει εμφανής βλάβη, η Bayrat's 0, η οποία δηλαδή απαιτεί περαιτέρω έλεγχο, σε μαστογραφία, μαγνητική ή άλλη απεικονιστική μέθοδο. Τρίτον, όταν υπάρχει ψηλαφιτή μάζα σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 30 ετών, οι οποίες δεν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, καθώς επίσης έγκυες και θυλάζουσες. Μετά στην προεγχειρητική σταδιοποίηση και το σχεδιασμό του χειρουργείου, αφού το υπερηχογράφημα μας βοηθά να προσδιορίσουμε τις διαστάσεις της μάζας, την πολυεστιακότητα και την πολυκεντρικότητα. Και τέλος, σε επεμβατικές πράξεις, όπως είναι η βιοψία, η τοποθέτηση σημάτων οδηγού ή η απεικόνηση και η βιοψία υπό καθοδήγηση μασχαλιών λεφαδένων. Εδώ θα δούμε ποια είναι η θέση του υπερήχου στο χαρακτηρισμό μιας βλάβης. Βλέπετε μια βλάβη, η οποία από τη μαστογραφία είναι 4α. Από το υπερηχογράφημα, αξιολογώντας όλους αυτούς τους παράγοντες που βλέπετε δίπλα, σύμφωνα με τα Bayrat's του 2013, δηλαδή το σχήμα, τον προσανατολισμό, τα όρια, την ηχογένεια, τα ακουστικά φαινόμενα, την ελαστικότητα και την αγκύωση, η βλάβη κατηγοριοποιείται επίσης ως 4α και από το υπερηχογράφημα. Βλέπετε ότι στα νεότερα Bayrat's συμπεριλαμβάνεται και η ελαστικότητα. Και γι' αυτό θα σας πω ελάχιστα πράγματα για την ελαστογραφία. Είναι μια νέα μέθοδος η οποία εκτιμά την ελαστικότητα σκληρότητα των ιστών. Όσο πιο σκληρή είναι μια μάζα, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα για κακοήθεια. Και εδώ βλέπετε δύο διαφορετικούς τύπους ελαστογραφίας, με τους οποίους η βλάβη αποδείχθηκε μαλακή σύμφωνα με αυτούς τους παράγοντες που βλέπετε. Και τελικά η ιστολογικά αφορούσε σε ινοαδένωμα.
Ενώ εδώ βλέπουμε την εφαρμογή των υπερήχων σε επεμβατικές πράξεις, όπως είναι η βιοψία ή η τοποθέτηση σειρμάτων οδηγού. Τα πλεονεκτήματα του περιηχογραφήματος είναι μια ευρέως διαθέσιμη, μια επεμβατική μέθοδος, έχει χαμηλό κόστος, είναι ασφαλής, δεν χρησιμοποιείται η ιονίσου ακτινοβολία. Είναι μια εξέταση που γίνεται σε πραγματικό χρόνο και αυτό είναι χρήσιμο για επεμβατικές πράξεις. Μπορεί να γίνει σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 30 ετών, ενώ ταυτόχρονα απεικονίζονται και μαλακά μόρια. Η περιορισμό του υπερηχογραφήματος σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ετήσια μαστογραφία. Δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση απεικόνηση και αξιολόγηση των μικροαποτιτανώσεων. Αυξάνονται τα ψευδοστατικά αποτελέσματα με αποτέλεσμα την αύξηση άσκοπων βιοψιών, ενώ είναι μια μέθοδος η οποία είναι εξαρτώμενη από τον χειριστή. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς στην απεικόνηση του μαστού. Ας περάσουμε στη μαγνητική τομογραφία. Ποια είναι η θέση της στον προσυμπτωματικό έλεγχο σε γυναίκες υψηλού κινδύνου, όπως για παράδειγμα αυτές οι οποίες είναι φορείς μετάλλαξης των γονιδίων BRCA ή γυναίκες οι οποίες έχουν ακτινοβοληθεί στο θώρακα για λέμφωμα. Και η δεύτερη κατηγορία είναι για τον έλεγχο της ακυρεότητας ανθεμάτων. Εδώ βλέπετε τη σπουδαιότητα της μαγνητικής στον προσυμπτωματικό έλεγχο σε μια γυναίκα ηλικίας 45 ετών, η οποία ήταν φορέας μετάλλαξης γονιδίου BRCA. Από τη μαστογραφία βλέπουμε έναν ετερογενός πυκνομαστό που δεν διακρίνεται κάποια συγκεκριμένη βλάβη. Η γυναίκα αυτή λόγω του ιστορικού της έκανε μαγνητική τομογραφία, η οποία ανέδειξε έντονη πρόσληψη και γραφικού στο άνοιξο ταρτιμόριο του δεξιού μαστού και στο λογική αφορούσε σε διθυτικό πορογενές grade 2. Ποια είναι η θέση τώρα της MRI στον προσδιορισμό της έκτασης της νόσους, NDCIS και διθυτικό CA, ούτως ώστε να προσδιοριστεί η έκταση νόσου, η πολυεστιακότητα και η πολυκεντρικότητα. Με την MRI ανιχνεύονται έως και 15% εστιών, οι οποίες δεν είναι ορατές στη μαστογραφία στον ίδιο μαστό και 4% στον άλλο μαστό. Για να γίνει εκτίμηση της, αν υπάρχει διήθηση της περιτονίας και επέκταση στους γείτονες μύες. Ησυχία, αν θέλετε λίγο παρακαλώ. Για την εκτίμηση πολυματικής νόσου, επί ογκιεκτομής σε μη υγιή όρια και για την εκτίμηση της ανταπόκρισης στην νεοπικουρική χημειοθεραπεία. Και εδώ βλέπετε ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου η MRI έγινε πριν την χημειοθεραπεία και μετά και παρατηρούμε τη σημαντική μείωση των διαστάσεων της αλλίωσης. Τα πλεονεκτήματα της μαγνητικής τομογραφίας είναι μια επεμβατική μέθοδος, δεν χρησιμοποιείται η ιονίσου ακτινοβολία. Μπορούν να γίνουν επεμβατικές πράξεις σε βλάβες οι οποίες είναι ορατές μόνο στη μαγνητική τομογραφία, ενώ υπάγεται μικρότερος αριθμός αλλεργικών αντιδράσεων σε σχέση με τα ιωδιούχα σκιαγραφικά. Οι περιορισμοί δεν μπορούν να αξιολογηθούν μικροαποτιτανώσεις, απαιτείται συνεργασία της εξεταζομένης. Μεταλλικά αντικείμενα και αριθμίες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας. Αντενδείκνυται στην κοίηση, είναι μια εξέταση η οποία κοστίζει, είναι χρονοφόρα και δίνει αρκετά ψευδοστατικά αποτελέσματα με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των άσκοπων βιοψιών. Και να περάσουμε σε μια νεότερη μέθοδο, είναι η τομοσύνθεση, η οποία στον προσυμπτωματικό έλεγχο έχει ένδειξη στους πυκνούς μαστούς. Να πούμε ότι στη τομοσύνθεση 3% των διθυτικών CA δεν φαίνονται, έναντι 16% που δεν φαίνονται στη μαστογραφία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη έχει ενταχθεί στον προσυμπτωματικό έλεγχο, αφού ο συνδυασμός της με την ψηφιακή μαστογραφία συνεπάγεται αύξηση ανίχνευσης το καρκίνο κατά 30-40%, ενώ στην Ευρώπη φέτος το European Society of Breast Imaging συνέδριο που έγινε, η κατεύθυνση ήταν να αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται η τομοσύνθεση στο screening. Όσον αφορά τη διάγνωση και έκταση της νόσου, παρέχει επιπλέον πληροφορίες για ευρήματα που υπάρχουν από την ψηφιακή μαστογραφία. Συμβάλλει στην ακριβή εντόπιση της βλάβης, για βλάβες οι οποίες φαίνονται σε μία μόνο προβολή στην μαστογραφία. Επίσης, συμβάλλει στη σταδιοποίηση της νόσου με τον προσδιορισμό του μεγέθους του όγκου, της πολυεστιακότητας, της πολυκεντρικότητας και την εκτίμηση του αντίθετου μαστού. Τα πλεονεκτήματα της τομοσύνθεσης είναι μια μέθοδος η οποία έχει αυξημένη διαγνωστική ακρίβεια. Συμβάλλει στην ακριβέστερη εκτίμηση του μεγέθους της βλάβης προεγχειρητικά, της παρουσίας δορυφόρων εστιών και στην εκτίμηση του ετερόπλευρου μαστού, ενώ μειώνεται το recall, δηλαδή η επανάκληση των ασθενών που θα γυρίσουν πίσω, ούτως ώστε να τις επανεκτιμήσουμε. Οι περιορισμοί της μεθόδου είναι πρώτα απ' όλα το μέγεθος του μαστού. Το πάχος του συμπιεσμένου μαστού πρέπει να είναι οπωσδήποτε πάνω από 2 εκατοστά. Σε εξαιρετικά πυκνούς μαστούς μπορεί να δώσει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μας βοηθάει στις αποτιτανώσεις αφού έχει μειωμένη διάκριση και δυσχέρεια χαρακτηρισμού. Η δόση ακτινοβολίας, ιδιαίτερα όταν γίνεται σε συνδυασμό με την ψηφιακή μαστογραφία, η οποία παρόλα αυτά είναι εντός επιτρεπτών ορίων. Και τέλος το κόστος, η διαθεσιμότητα και ο χρόνος ερμηνείας των αποτελεσμάτων.
Τέλος, θα αναφερθώ στην ψηφιακή μαστογραφία με ενδοφλέβια έχησης και γραφικού μέσου, η οποία γίνεται στο ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας, του Αλεξάνδρα. Στον προσυμπτωματικό έλεγχο έχει ένδειξη στους πυκνούς μαστούς και όσον αφορά στη διάγνωση έκθεση της νόσου, όταν υπάρχουν σαφή ευρήματα πολυπό έλεγχο, για την προεχειρητική σταδιοποίηση αφού συμβάλλει στον προσδιορισμό της πολυεστιακότητας και πολυκεντρικότητας και για την εκτίμηση της ανταπόκρισης στην νεοπικουρική χημειοθεραπεία. Εδώ βλέπετε μια γυναίκα ηλικίας 53 ετών, η οποία προσέρχεται για ετήσιο έλεγχο. Από τη μαστογραφία στον αριστερό μαστό έχουμε μια βλάβη της κατηγορίας BIRATS 5. Η γυναίκα αυτή έκανε ψηφιακή μαστογραφία με ενδοφλέβια και γραφικού. Και βλέπετε ότι εκτός από αυτήν υπάρχουν άλλες δορυφόρες εστίες, οι οποίες προσλαμβάνουν σκιαγραφικό, άρα είναι ύποπτες για κακοήθεια και οι οποίες δεν φαίνονται με τη μαστογραφία. Και το επίσης σημαντικό, ότι η γυναίκα αυτή είχε δύο εστίες στον ετερόπλευρο μαστό, στον άλλο μαστό, οι οποίες επίσης δεν φαίνονται στη μαστογραφία. Και ιστολογικά οι βλάβες αφορούσαν σε διαιθητικό λοβιακό CA grade 3 αμφωτερόπλευρα. Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας με ενδοφλέβια και γραφικού μέσου είναι ότι έχει αυξημένη ευαισθησιακή ειδικότητα έναντι της ψηφιακής μαστογραφίας, συμβάλλει στην ακριβέστερη εκτίμηση της παρουσίας δορυφόρων εστιών και στην εκτίμηση του ετερόπλευρου μαστού, έχει χαμηλό κόστος και σύντομη διάρκεια και αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση όταν υπάρχουν ενδείξεις στο να γίνει μαγνητική τομογραφία. Οι περιορισμοί της μεθόδου χρησιμοποιείται ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο, αντενδείκνυται όταν υπάρχει αλλεργία στα ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα και νεφρική ανεπάρκεια. Η ακτινοβολία, η οποία είναι 1,2 φορές μεγαλύτερη από την ψηφιακή μαστογραφία, η οποία όμως είναι εντός αποδεκτών ορίων, και δεν μελετάτε το wash out. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.